Γεια σας. Χθες ακούσαμε τη συγκλονιστική πραγματικά διήγηση της Νούλας που ισχυρίζεται ότι μιλάει και καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Η ιστορία της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τη χαρακτήρισαν και οι άνθρωποι εδώ στο στούντιο αλλά και πολλά από τα τηλέφωνα που πήραμε. Θύμα αυθυποβολής, τρελή, φαντασιόπληκτη. Ποια είναι στην πραγματικότητα αυτή η γυναίκα, ποια είναι στην πραγματικότητα η Νούλα, είναι θεόσταλτη, είναι φωτισμένη ή απλώς μια καλή χριστιανή που υπερβάλλει. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι όλα αυτά που ισχυρίζονται η Νούλα και η Αναστασία αλλά και όλες οι κυρίες που είναι εδώ σήμερα ότι είναι αλήθεια. Οι μαρτυρίες τους είναι σημαντικές, θα τους ακούσουμε. Μου είπαν ότι είναι κάτι πολύ ωραίο που επικοινωνεί με το Θεό και της λέει ωραία λόγια για τους ανθρώπους. Κάτι ωραίο της λέει. Και ήρθα με ενθουσιασμό να ακούσω. Η σχέση που είχατε πριν με τα θέματα της θρησκείας ποια ήταν? Ήταν στενή η επαφή σας γενικώς με την Εκκλησία? Όχι, πηγαία πίστευα από μικρό παιδάκι. Είμαι ορθόδοξη χριστιανή, πηγαίναμε στην Εκκλησία συχνά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό αν πήγαινα ή δεν πήγαινα, πιστεύω πάρα πολύ από μικρό παιδί. Ψάξατε επομένως, ήρθατε σε επαφή με την Αναστασία? Πιστεύω τον Τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό, Άγιο Πνεύμα. Όταν μάθατε την ιστορία της συγκεκριμένη, ψάξατε και ήρθατε σε επαφή με την Αναστασία που ήταν στην Ελλάδα τότε. Μάλιστα. Γιατί η Νούλα μένει στο εξωτερικό μόνιμα. Μάλιστα. Όταν συναντηθήκατε με την Αναστασία, τι σας είπε? Άκουσα, ήρθα να χτενιστώ και άκουσα αυτά τα ωραία λόγια που έλεγε και σιγά αισθάνθηκα μεγάλη χαρά. Μεγάλον ενθουσιασμό και μετά άκουσα και για την αδερφή της που είναι στην Ευρώπη. Όλα αυτά δεν σας ακουγόντουσαν κάπως παράξενα? Δηλαδή ότι κάποιος άνθρωπος, μάλιστα, μπορεί και επικοινωνεί όπως ισχυρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι λίγο πέρα από τη λογική αυτό? Όχι, για μένα ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί τυχαία είχα διαβάσει. Ωραίο μπορεί να είναι, λογικό είναι όμως για εσάς όπως το ακούτε? Μάλιστα, γιατί είχα διαβάσει τυχαία στην Αγία Γραφή, στην Βίβλο, ότι εν της εσχάτης χρόνης πολλοί άνθρωποι θα πάρουν το Άγιο Πνεύμα. Εγώ να σας πω ότι στην αρχή νομίζω ότι ήταν απλώς έτσι μια ιδέα, είχα αμφιβολίες, αλλά μετά όσο τη γνώριζα τόσο καταλάβαινα, δηλαδή τόσο έμπαινε μέσα στην ψυχή μου έμπαινε. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Πήρα περισσότερη δύναμη σε κάθε πράγμα που ήθελα. Όταν ήθελα κάτι, έτρεχα κοντά της να μιλήσουμε για το Θεό, για το Άγιο Πνεύμα που μιλάει, για να πάρω κουράγιο. Σε πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Όχι, νομίζω η Αναστασία οράματα δεν έβλεπε, αλλά άκουγε. Άκουγε και πολλές φορές και τα λόγια της ήταν τόσο παρηγορητικά, ότι ήξερα ότι έχει επικοινωνία με το Θεό, το πίστευα. Καταρχήν είχε έρθει ξαδέρφου μου εδώ, είχε κουραστεί και ήρθε στο σπίτι μου και μου είπε ότι η Αναστασία λέει μιλάει με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό πώς το άκουσες εσύ, σαν πρώτη? Εγώ χάρηκα όταν το άκουσα. Χάρηκα γιατί είχα διαβάσει την Αγία Γραφή και γνώριζα ότι όσοι πιστεύουν πραγματικά στο Θεό και τον αγαπάνε, λαβαίνουν Άγιο Πνεύμα. Και ξαφνικά έρχεται η ξαδέρφη στο σπίτι και σου λέει η κυρία Αναστασία. Δεν μου φάνηκε παράξενο καθόλου. Καθόλου παράξενο. Το θεώρησες απόλυτα λογικό? Ναι, λογικό θα δω. Η ξαδέρφη σου? Η ξαδέρφη μου όχι, δεν θα το έλεγα. Γιατί πίστευε εμένα, αλλά της φάνηκε λιγάκι παράξενο. Παράλογο δηλαδή. Παράλογο, ναι. Γιατί πιστεύεις ότι έχεις εσύ δίκιο και όχι η ξαδέρφη σου? Γιατί και όνειρα έβλεπα πολλά. Έβλεπα τον Χριστό στον ύπνο μου, μου μιλούσε, με είχε βοηθήσει πολύ στη ζωή μου. Είχα πάρα πολλά προβλήματα και έχω ακόμα, δεν τα έχω ξεπεράσει όλα. Αλλά ψυχικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Η Νούλα είναι και σήμερα μαζί μας, έμεινε εδώ. Όπως είπαμε, ήρθε ειδικά από το Βέλγιο για αυτήν την εκπομπή. Και εγώ έχω μία απορία. Είναι μαζί μας και ο κύριος Χατζηφώτης Πάντα, ο οποίος χθες εξεράγει. Και ακούσαμε και τα τηλέφωνα. Όχι, δεν εξεράγει, απλώς είπα την άποψή μου. Είπατε την άποψή σας και θα την επαναλάβετε σήμερα και θα αξιολογήσετε, αν θέλετε, και τα νέα στοιχεία και αυτά που θα ακούσουμε. Κύριε Χατζηφώτη, σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε εδώ, όπως και ο κύριος Παπαθανασίου που θα μας δώσει τη θέση της επιστήμης.
Η κυρία Παναγοπούλου και η κυρία Κονδύλη είναι εδώ, που θέλω να ακούσω και τη δική τους μαρτυρία. Ωστόσο, πριν από αυτό, εγώ θέλω να ρωτήσω την Νούλα, η οποία, φαντάζομαι, μας είπε και χθες και επαναλαμβάνει και σήμερα, είναι εδώ και η αδερφή της και η μητέρα της και ο σύζυγός της, ότι μιλάει με το Άγιο Πνεύμα, της μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Η άποψη που εξέφρασε ο κύριος Χατζηφώτης ήταν συγκεκριμένη, Νούλα. Ναι, θέλω να πω κάτι. Πριν πεις κάτι, άσε με να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Λες ότι σου μιλάει το Άγιο Πνεύμα και σου λέει τι, θα μας πεις σε λίγο τι είναι αυτά που σου λέει, τι να κάνεις. Ναι. Τη στιγμή που έχεις απέναντί σου εμένα, τον κύριο Χατζηφώτη, τον κύριο Παπαθανασίου, που αν θέλεις δεν πιστεύουμε. Γιατί νομίζεις δεν είναι πολύ εύκολο στο Άγιο Πνεύμα εκείνη τη στιγμή να μιλήσει και στον κύριο Χατζηφώτη και να του πει ότι κάνεις λάθος, μην της αντιμιλάς. Γιατί δεν το κάνει κάτι τόσο απλό το Άγιο Πνεύμα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Εγώ είμαι Ορθόδοξη και. Όχι, δεν μου απαντάς όμως. Δεν θα απαντήσω. Ένα λεπτό. Ο κύριος Χατζηφώτης, προπάνω στον κύριο Χατζηφώτης που αντιπροσωπεύει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι, εδώ είμαι και εγώ σαν και εσύ. Ναι. Θέλω να πω ότι όλοι πρέπει να είμαστε προσεχείς, γιατί η Αγία Γραφή μιλάει για ψευδοπροφήτες που θα φέρουν διεσταγμένα πράγματα. Μα και από αυτό ορμόμενος πούνε... ο κύριος Χατζηφώτης αμφισβητεί, φαντάζομαι. Αν εγώ, η γυναίκα που μου μιλάει το Άγιο Πνεύμα, ήμουν αιτία να είναι ένα κακό πνεύμα, ναι, και να διαγείρει όλο τον λαό πάνω στην ανθρωπότητα ότι έρχεται η Δεύτερη Παρουσία και δεν έρθει και μετά δεν πιστέψουν τον Κύριο, ναι, να πάω να κρεμαστώ όπως έκανε ο Ιούδας. Οπότε είναι δουλειά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και κάθε υπεύθυνο να προσέχει για τον ερχομό του καιρού, για τα σημεία των καιρών, να μην αφήσει κανένα να διαγείρει τον λαό του Θεού. Εγώ έχω εξορκιστεί. Εγώ ο Κύριος με έστειλε στον Πατριάρχη και πραγματικά η Ορθόδοξη Εκκλησία και οποιοδήποτε μεγάλος, ο Θεός θα δώσει μήνυμα για να συνδεθούν. Ή θείο όνειρο ή μιλάει στο Άγιο Όρος μέσω του Άγιο Πνεύμα, κάτι θα δώσει. Αν είμαι του Θεού παιδί και αυτή η γυναίκα που θα εκπληρώσει αυτή την προφητεία, θα φανεί. Και αν είμαι από ανθρώπους ή του Σατανά, δεν σε νοιάζει, τι λένε. Ο Θεός θα το καταπολεμήσει. Δεν θα αφήσει κανένα να διαγείρει έστω και ένα παιδί του. Μάλιστα, ένα λεπτό. Εγώ συμφωνάω να προσέχουμε όλοι. Έχεις... Όλοι, είναι πολύ επικίνδυνα. Είναι η ψυχή μας για τη σωτηρία μας. Ο Σατανάς έχει και αυτός δύναμη και αυτός εξασκεί πάνω στη γη. Θα εκχύσει Άγιο Πνεύμα ο Θεός, αλλά προσοχή, θα βγουν ψευδοδιδάσκαλοι, θα βρουν αιρέσεις. Όσοι σας πούνε μακριά από τον Κύριο Ιησού Χριστό και ότι ο Χριστός δεν έγινε άνθρωπος και δεν ξανααναστήθηκε. Εσύ πιστεύεις ότι κηρύσεις το Λόγο του Θεού, ναι, μέσα από αυτά που σου λέει το Άγιο Πνεύμα. Και προσέχω γιατί μου το ρώτησε, πρώτα έχω εξορκιστεί και είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτό, ότι τίποτα δεν πρέπει να βγει εκτός Αγίας Γραφής. Θέλω να ρωτήσω πριν δώσω το λόγο και στον κύριο Χατζηφώτη πάλι και στον κύριο Παπαθανασίου, να ρωτήσω τις κυρίες, την κυρία Παναγοπούλου, η οποία πιστεύει αυτά που ακούει. Πάρτε, έχετε μικρόφωνο μάλλον. Μάλιστα. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ τι είναι εκείνο που σας κάνει να πιστεύετε και να μην αμφισβητείτε αυτά που λέει Νούλα. Το δέχτηκα με μεγάλη χαρά, γιατί από μικρή ήξερα από το σχολείο, από την εκκλησία μας, από την Ορθόδοξη Εκκλησία, για την Παλαιά Καινή Διαθήκη και είχα διαβάσει αρκετά κομμάτια. Και αυτό το μήνυμα που ήρθε απευθείας από τον ουρανό, το δέχτηκα με μεγάλη χαρά και η χαρά μου δεν ήταν προσωπική, αλλά ήθελα όλοι οι άνθρωποι της γης να αισθανθούν αυτή τη χαρά και να πάρουν αυτό το μήνυμα από τον ουρανό. Η κυρία Κονδύλη τι λέει? Εγώ τον πιστεύω γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Ναι, το λέει ο Λόγος του Θεού. Το Λόγο του Θεού, το Λόγο της Νούλας, γιατί πιστεύετε. Μα του λέει μέσα ο Λόγος του Θεού πως θα εκχύσω το πνεύμα μου στον υπάρχο. Ναι. Γιατί να μην το πιστέψω. Τι πιστεύετε ότι η Νούλα της Νούλας μιλάει το Άγιο Πνεύμα? Βεβαίως το πιστεύω. Βλέπω καταρχήν την αλλαγή στη ζωή μου. Από όταν την ακούσατε. Την ακούσαμε. Τι αλλαγή έχετε στη ζωή σας? Μου έφυγε το άγχος. Φύγανε τεράστια προβλήματα, τα αντιμετωπίζω πολύ. Εσείς δηλαδή πολύ θα ελληνικά. Λέγατε εδώ ενώπιον όλου του κόσμου, ενώπιον του ελληνικού λαού, ότι η Νούλα είναι υπεφωτισμένη, ότι της μιλάει το Άγιο Πνεύμα και ότι το είναι. Το πιστεύω εκείνη. Απόλυτα. Πως της μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Μα για ποιον λόγο το πιστεύεις? Εσύ έζησες κάτι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε να σας πω. Όταν γνώριζα την Νούλα. Την Αναστασία. Ναι. Και μας είπε για την Νούλα πως σκοτίζεται. Ναι, αυτό τι σκεφτήκατε μόλις το ακούσατε? Στην αρχή δεν το πίστεψα, λέω τρελάθηκε η κοπέλα. Μάλιστα. Κάτι συμβαίνει. Κάτι τη συμβαίνει. Λοιπόν, παρακάλεσα το Θεό, λέω σε παρακαλώ, δώσε μου μια αποκάλυψη. Αυτή τρελάθηκε, θα τρελαθούμε και εμείς σίγουρα μαζί μάλιστα με αυτή. Λοιπόν, βλέπω στον ύπνο μου το Θεό και να μου λέει τρεις φορές: η Νούλα είναι δικό μου παιδί. Η Νούλα είναι δικό μου παιδί. Η Νούλα είναι δικό μου παιδί.
Από τη στιγμή στον αυτή και στον ύπνο μου, ναι, είδατε δεν μου μιλάει εμένα, ναι. Πώς τον είδατε, οπτικά πώς φωνή, είδατε. Φωνή. Δεν είδα οπτασία τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βλέπω την αλλαγή στη ζωή μου. Μάλιστα. Ηρέμησα. Δεν σας έχει συμβεί τίποτα κακό από τότε. Τίποτα απολύτως. Όλα πάνε καλά. Όλα ρολόι. Μάλιστα. Τα παιδιά μου, ο άντρας μου, οι δουλειές μας, τέλεια όλα. Μάλιστα. Θέλω να ακούσω και την κυρία, και τις δύο κυρίες, την κυρία Πυρουνάκη. Στη χθεσινή εκπομπή προς το τέλος σας είδα να επιτίθεστε λίγο στον κύριο Χατζηφώτη. Ναι, συγγνώμη αν ήμουν λίγο απότομη, δεν μ' αρέσει να κάνω τέτοια ξεσπάσματα γιατί δεν το επιτρέπει. Εσείς υπερασπίζεστε αυτή την ιδέα με πάθος. Βεβαίως γιατί την υπερασπίζομαι, όχι μόνο γιατί συμβαίνει να είμαι με τη Σούλα 15 χρόνια, με την Αναστασία κουμπάρες και φίλες πολύ και με την Ευαγγελία. Και μέσω της Αναστασίας γνώρισα και την Ούλα, η οποία είμαστε... Πώς να σας πω. Είσαστε δεμένες και ναι, είμαστε δεμένες πάρα πολύ. Τι είναι εκείνο που σας κάνει όμως να πιστεύετε ότι όντως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ούλα? Δεν είχατε ποτέ αμφιβολία? Βεβαίως και είχα αμφιβολία. Επιστημονικά εξηγείτε μια... Ένας λογικός άνθρωπος θα έχει βέβαια τις αντιρρήσεις, θα προβληματιστεί, θα ψάξει. Ναι. Και αυτό συνέβη σε όλες μας και η προσωπική μου εμπειρία είναι όταν με πήρε η Σούλα τηλέφωνο στο σπίτι μου και μου λέει η Ελένη να σου πω έχει έρθει η Νούλα από το Βέλγιο. Ναι. Είναι στην Αθήνα. Ναι. Λέω γιατί ήρθε, τι έχει να κάνει? Μου λέει η Σούλα, μου λέει ήρθε έτσι ακριβώς, γιατί της μιλάει ο Θεός και της θέλει να πάει στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Τι λες βρε Σούλα, της λέω, είσαι καλά? Σούλα η Νούλα είναι καλά? Της λέω, ή τρελάθηκε? Ελένη μου λέει, είναι μια χαρά. Λοιπόν, από εκεί και μετά, εγώ τώρα σαν άνθρωπος, μέσα μου ταλαντεύομαι γιατί ξέρω την Νούλα σαν άνθρωπος, ξέρω τη Σούλα και προσπαθώ να βάλω μια τάξη στα πράγματα. Λέω, δεν μπορεί να τρελάθηκε, δεν μπορεί να έμπλεξε, ξέρω πόσο σοβαρός άνθρωπος είναι, πόσο μετρημένος και από εκεί και μετά αρχίζω ο προβληματισμός. Μα τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, άρχισα να ψάχνομαι και εγώ. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει? Λοιπόν, όταν η Αναστασία γύρισε από το Βέλγιο που πήγε να διαπιστώσει μόνη της αυτό που συμβαίνει και ήρθε στο σπίτι μου, Σάββατο βράδυ 9 Μαρτίου είχα τα γενέθλια της κόρης μου και είχα κόσμο και ήρθε η Αναστασία και μου... Και όλοι με περιέργεια την περιμέναμε βέβαια να ακούσουμε από κοντά αυτό που συμβαίνει. Και την άκουγα για μια στιγμή να μας μιλάει, βέβαια δεν είχε καμία σχέση με την Αναστασία μία εβδομάδα που φύγε μετά, πριν ναι, για το Βέλγιο ή μετά που ήρθε. Ήταν κάτι, πράγματι και εγώ έβλεπα κάτι αλλαγή, αλλά δεν ήξερα, είχα άγνοια. Δεν ήξερα τίποτα, δεν μπορούσα να καταλάβω να εξηγήσω τι συμβαίνει. Και άρχισε η Σούλα να μας μιλάει κάτι για τη Βασιλεία, για όλα αυτά τα πράγματα. Δευτέρα παρουσία. Ναι, και την κοιτούσαμε σαν χαζές. Εγώ προσωπικά είχα χαζέψει. Την ώρα που μου μιλούσε η Αναστασία, τη βλέπω να τεινάζεται, τρομαγμένη. Της λέω, Σούλα, τι έχεις? Και με το που με κοιτάει, εγώ βλέπω μία λάμψη να βγαίνει από τα μάτια της Αναστασίας και να με διαπερνάει εμένα ένα ρεύμα δυνατό. Δηλαδή ήταν εκείνη τη στιγμή κάτι πολύ δυνατό για μένα. Αποκλείεται να τα φανταστήκατε? Όχι βέβαια, όχι. Δεν ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση. Μιχάλη. Βεβαίως. Εκείνη τη στιγμή εγώ να σταθεί. Αλλά γιατί είχα κόσμο, έπρεπε να συγκρατηθώ. Τότε έλεψα. Πιστέψατε, τότε ήταν εκεί που... Βεβαίως, εκείνο το βράδυ αναστατώθηκε η ζωή μου. Ήρθε ο ουρανός στη γη. Μάλιστα. Γιατί έλεγα αποκλείεται αυτό, ήταν κάτι υπερφυσικό. Η Σούλα δεν είχε τέτοια δύναμη να κάνει εμένα να τρανταχτώ από αυτό το ρεύμα που με διαπέρασε. Κυρία Πυρουνάκη, να σας ρωτήσω. Κυρία Ράγιο, αυτό που θα σας πω είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ, με συγχωρείτε. Μετά, τέλος πάντων, αφού έφυγαν όλοι και το είχα ανάγκη να φύγουνε, ένιωθα την ανάγκη να μείνω μόνη μου εκείνο το βράδυ γιατί ανακάλυψα. Ένιωσα ότι κάτι θείο μπήκε μες στη ζωή μου. Μάλιστα. Κάτι έγινε μες στο σπίτι μου εκείνο το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, την ώρα που φύγαν όλοι, κοιμήθηκαν οι πάντες μες στο σπίτι και έμεινα μόνη μου στο σαλόνι, ένιωθα την ανάγκη να κλάψω. Πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό το δυνατό κλάμα και να αναζητήσω το Θεό. Να πω, Θεέ μου, υπάρχεις για μένα, υπάρχεις και μπήκες απόψε στο σπίτι μου και πρέπει να σε βρω. Σας ακόπτω εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις στα όσα ακούστηκαν. Εμένα δεν μου μοιάζουν λίγο ψέματα αυτή η γυναίκα. Αυτά, όχι μόνο αυτά. Πέστε μου εσείς πώς το κρίνετε, γιατί θέλω να σας πω ότι και εγώ είμαι λίγο. Πες τα προηγούμενα. Ότι κάποια κυρία είπε ότι άκουσε τη φωνή του Θεού που της έλεγε ότι είναι παιδί του Θεού. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Όλοι. Και είμαστε όλοι αμαρτωλοί και πρέπει να έχουμε επίγνωση αναμαρτωλότητάς μας. Το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα.
ότι ο μόνος αναμάρτητος είναι ο Χριστός. Όποιος διαβάζει τον Ευεργετινό βλέπει ότι πολλές φορές ο πονηρός παίρνει τη μορφή και μοναχού και αγγέλου και πάει και εξαπατά και χρησιμοποιεί στοιχεία τα οποία μπορεί να μοιάζουν σε μια πρώτη έτσι εμφάνιση ως χριστιανικά, αλλά στο βάθος υπάρχει η έπαρσης, υπάρχει η πλάνη, κακό. Θα έχουν χίλια δύο άλλα πράγματα. Και θέλω να πω και το εξής ακόμη, ότι η Εκκλησία είναι θεωρητική. Κυρία Ράγιου, τώρα μπορώ να συνεχίσω, σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Χατζηφωτίου, θέλω να αποδείξω. Λέγομαι Χατζηφωτίου. Χατζηφωτίου, συγγνώμη. Μετά, μόλις τελειώσω. Θέλετε να αποδείξετε. Θέλω να σας πω τη συνέχεια, υπάρχει και συνέχεια. Μόλις τελειώσω. Να ολοκληρώσω. Γιατί με διακόπτετε. Δεν πάω να τελειώσω. Η Εκκλησία λοιπόν είναι θεοίδρυτος οργανισμός, τον ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός και διά των Αποστόλων η Εκκλησία στερεώθηκε σε όλη την Οικουμένη. Η Εκκλησία λοιπόν έχει εκείνη αυτή την αποστολή και είναι αυτή η οποία μας μεταδίδει την χάρη, είναι αυτή η οποία μας αγιάζει, είναι αυτή η οποία έχει τα εντεταλμένα όργανα, τους πνευματικούς που εξομολογούμαστε και μας βοηθούν στη ζωή μας, τους ιερείς οι οποίοι, από τους οποίους μεταλαμβάνομαι τον αχράν των μυστηρίων, προετοιμασμένοι, κατάλληλοι κτλ. Έχω λοιπόν να πω ότι δεν χρειαζόμαστε φωτισμούς από αλλού. Δεν χρειαζόμαστε, ο Θεός υπάρχει. Δεν χρειάζεται να τον βρούμε τον Θεό. Είπατε ότι είναι επικίνδυνο στη χθεσινή εκπομπή. Είπα ότι είναι επικίνδυνο. Τι κακό μπορεί να κάνει αυτή η, αν θέλετε, διάδοση του ότι. Ποιο είναι το κακό που μπορεί να κάνει, κύριε Το κακό το οποίο η Εκκλησία το απορρίπτει είναι το ότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι. Το χρησιμοποιήσατε εσείς. Δεν νομίζω ότι το χρησιμοποιήσατε εν γνώση. Έτσι θα το πω. Κυρία Ράγκη, θα συνεχίσω. Ναι. Μα ένα λεπτό, θα πείτε και θα τα ακούσουμε αυτά που θα πείτε. Είπατε λοιπόν ότι είδατε μία λάμψη. Εδώ, να σου λέω, είναι η αλήθεια. Δεν έτσι. Μπορώ να την αρνηθώ. Ναι. Εσείς, μα ναι. Το ζήσα. Μα δεν λέει ότι λέτε ψέματα. Αν είπα, έχει κάποιο προσωπική εμπειρία ναι. Και να τον κρεμάσουμε. Μα δεν είπα εγώ ότι δεν τα κάνατε αυτά. Ωραία. Αλλά σας λέω ότι μπορεί να είναι εμπειρία του πονηρού. Όχι, γιατί όχι. Γιατί θα σας πω εσείς. Θα σας πω μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μία ερώτηση, ένα λεπτό. Μία ερώτηση θέλω εγώ να κάνω προσωπικά. Ποια είναι η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας πάνω στα σχετικά γεγονότα που ζούμε τώρα και ότι δείχνουν καθαρά ότι ζούμε τον έσχατο καιρό και ότι έρχεται ο ερχομός της Δευτέρας Παρουσίας. Επρόκειτο να συζητήσουμε αυτό. Το πρόβλημα είναι που οι Ορθόδοξοι ότι δεν τους το λένε στις εκκλησίες. Λοιπόν, όχι, πώς δεν το λένε. Να συνεχίσω εγώ, κυρία Ράγκη, και μετά να πάρει. Ένα λεπτό, Νούλα, ένα λεπτό. Θα απαντήσουμε σε αυτό γιατί θα μπούμε και στο. Όπως είπε και θα μπούμε στην αποκάλυψη. Αφού τελειώσει. Ένα λεπτό, Νούλα. Αφού τελειώσει, κυρία, θα πούμε. Την ομολογία μου δεν την τελείωσα. Η ομολογία σας πώς είναι. Η ομολογία μου είναι, κυρία Ράγκη, αφού κοιμήθηκα μετά από κάποια στιγμή. Είμαστε εκεί που κλαίγατε. Ναι, έγινε ό,τι έγινε, έκλαψα, προβληματίστηκα. Μάλιστα. Ένιωσα ότι ο Θεός με άγγιξε εκείνο το βράδυ. Κοιμηθήκατε. Με πολύ μεγάλη δύναμη. Ναι. Μετά από κάποιες 2-3 ώρες κοιμήθηκα. Το πρωί για μένα ήταν το θαύμα. Τι? Ότι ξύπνησα το πρωί και δεν ήμουνα η προηγούμενη Ελένη του Σαββάτου. Την Κυριακή γεννήθηκα, ξύπνησα ένα καινούριος άνθρωπος. Ναι. Εγώ θα το αρνούμε αυτό. Όχι, ναι, θέλω να το πω με όλη τη δύναμη τη καρδιά μου. Δύναμη. Και εγώ όταν κοιμάμαι μια ωραία σκέψη, και πιστεύω αυτή τη στιγμή όσοι αναγεννημένοι χριστιανοί με ακούνε. Πιστεύετε ότι αναγεννηθήκατε ως χριστιανοί. Βεβαίως. Αναγεννήθηκα εκείνο το βράδυ. Μάλιστα. Και το ένιωσα την άλλη μέρα γιατί. Τι ένιωσα. Την ώρα που ξύπνησα και άρχισε η διάρκεια της ημέρας να, που αρχίζουν τα νεύρα και τεντώνουν, ναι. Δεν ένιωθα, απόλυτα γαλήνια, σαν να είστε ένα χέρι άγιο. Και τα δεν έχετε από τότε πλέον άγχος, ας πούμε. Ναι, τίποτα, ποτέ. Κυρία Ράγιου, πάντα είμαι χαρούμενη. Προσέξτε, προβλήματα της καθημερινότητας και βέβαια έχουμε. Αλλά τα αντιμετωπίζω με ψυχραιμία. Μα, με κυρία Πυρουνάκη, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι. Με αγάπη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ο σύζυγός σας, τι λέει για αυτό. Ο σύζυγός μου, κυρία Ράγιου, μέχρι εκείνη τη στιγμή και για πολύ διάστημα μετά ήταν ένα άγριο θηρίο. Ήταν πολύ νευρικός, έβριζε. Ο σύζυγός σας αποδέχεται όλα αυτά που συμβαίνουν, πιστεύει ότι η Νούλα ακούει το Άγιο Πνεύμα. Ελένη, ένα λεπτό. Πρέπει να κάνουμε και διαχείριση της ώρας, πιστεύω. Πρέπει να κάνουμε και διαχείριση της ώρας. Επιτρέψτε μου τη διαχείριση της ώρας. Επίτρεψέ μου τη διαχείριση της ώρας να τη φροντίζω εγώ και να είμαι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ώρας. Θυμάμαι και τον κύριο Παπαθανασίου. Σκέφτομαι και τα τηλέφωνα. Ένα τηλέφωνο. Ποιο είναι? Η κυρία Άννα. Κυρία Άννα, σας ακούω. Ορίστε, κυρία Άννα. Καλησπέρα, κυρία Ράγιου. Γεια σας, κυρία Άννα. Καλησπέρα για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Από πού μας παίρνετε? Σας παίρνω από την περιοχή της Κυψέλης. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα σήμερα που υπάρχει στην εκπομπή σας θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι φοβερά συγκλονιστικό.
Ναι. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω, και δεν το λέω προς κάποιες οι δικοί μου, αλλά γιατί αισθάνομαι μεγάλη την ανάγκη να ομολογήσω έτσι τον κύριο, ότι παρεμφερείς εμπειρίες με τις εμπειρίες που έχει η Νούλη. Έχω και εγώ ίδια και είμαι ορθόδοξος χριστιανή. Έχετε και εσείς παρόμοια εμπειρία. Ένα λεπτό. Σας μιλάει το Άγιο Πνεύμα και εσάς? Μου μιλάει το Άγιο Πνεύμα, μου μιλά ο Κύριος. Έχω προσωπική γνωριμία μαζί του, δηλαδή έχω έρθει πολύ κοντά. Έχω προσωπική επικοινωνία μαζί του όλες τις ώρες και όλες τις στιγμές, και ακόμα περισσότερο με μεγαλύτερη δύναμη κατά τη διάρκεια της προσευχής. Έτσι. Πάρα πολλές φορές έχει τύχει να μου πει πράγματα τα οποία έχουν συμβεί ή να μου πει πράγματα τα οποία θα πρέπει να διαβιβάσω σε κάποιο δικό μου ή σε κάποιο ξένο. Ή να μου πει ότι πήγαινε στο τάδε μέρος και κάνε εκείνο. Αυτό συμβαίνει ενώ σε κοιμάστε ή όχι? Δεν σας ακούω. Αυτό συμβαίνει στον ύπνο σας? Όχι, συμβαίνει στο ξύπνιο. Και στο ξύπνιο. Και οφείλω να σας πω ότι έχω σώσει τα στρένα 100% και με απόλυτα λογική. Δεν έχω λόγο να μην σας πιστέψω. Απλώς επειδή κάποιοι το έχουν όραμα και στον ύπνο τους, ρωτώ αν είναι στο ξύπνιο. Κοιτάξτε, κατά καιρούς οπωσδήποτε έχω και ενύπνια. Άλλωστε, κοιτάξτε να δείτε, όλα, η αλήθεια όλη βρίσκεται μέσα στη βίβλο, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη είναι θεόπνευστος ο λόγος. Για όλα τα πράγματα λοιπόν αυτά, από την αγάπη, από την πίστη, από τα χαρίσματα της προφητείας και από όλα τα χαρίσματα και για το Πνεύμα το Άγιο, είναι όλα γραμμένα μέσα. Εσείς μου λέτε, κυρία μου, τώρα ότι την πιστεύετε την Ούλα, ότι δεν έχετε λόγο να μην την πιστεύετε, γιατί συμβαίνει και σε εσάς το ίδιο. Ακριβώς. Εάν δεν συνέβαινε σε εσάς το ίδιο, θα την πιστεύατε? Δεν μπορώ να το πω ακριβώς αυτό, κυρία Ράγκη. Ναι. Δεν μπορώ, θα πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Όμως επειδή το βίωσα, επειδή γνώρισα τον κύριο, επειδή έχω επικοινωνία μαζί του, επειδή έχει πόσο κάνει... συχνή είναι η επικοινωνία που έχετε μαζί του? Καθημερινή. Κάθε ώρα και κάθε λεπτό. Είναι κάτι το θαυμάσιο, δηλαδή. Καθοδηγεί τη ζωή μου, καθοδηγεί το τι να πω, καθοδηγεί τον τρόπο που σκέπτομαι. Οτιδήποτε πολλές φορές μου λέει να κάνω πράγματα. Πώς να σας πω, ένα παράδειγμα. Κατάλαβα τι μου λέτε. Κατάλαβα. Κυρία Άννα, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε τηλέφωνο. Θέλω να μιλήσουμε για το θέμα της αποκάλυψης, αλλά πάνω σε αυτό να ακούσουμε και. Έχει δίκιο η κοπέρα. Εκεί είναι το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο Κύριος το εκεί, ο Θεός, και πολλοί βλέπουν. Λαμβάνουν Άγιο Πνεύμα. Ότι και άλλοι άνθρωποι και σε άλλους μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Θα εκεί στο Άγιο Πνεύμα σε όσοι μου ανήκουν και οι θυγατέρες σας θα προφητεύουν και οι γέροι σας, και βλέπουν οράματα. Αλλά εγώ ακούω το Άγιο Πνεύμα, αλλά ένα πράγμα που δεν σας είπε, κυρία, και σε πολλούς προηγούμενα Άγιο Πνεύμα, εγώ πρέπει να κάνω αυτό το έργο, να ενημερωθεί όλοι οι οικουμένοι ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία και ποια είναι τα σημεία του καιρού. Αυτό το έργο, σε πολλούς μιλάει το Άγιο Πνεύμα, αλλά εμένα με έχει δώσει ένα έργο καθε αυτού, και μου λέει να τρέχω εδώ, να πάω εκεί, να πω αυτό και να πω εδώ. Και τώρα μου ρωτάει ποια είναι η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αν δούμε ναι ή όχι τον έσχατο καιρό. Λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε Χατζηπότη, θα πάμε στη συζήτηση για την αποκάλυψη. Θα πω κάτι για αυτά που ακούστηκαν και εσείς θα πείτε, γιατί είναι ένα πανό. Ναι. Να πω λοιπόν εγώ την άποψη τη δική μου, ότι εδώ είναι η ίδια πλάνη των φωτισμένων και η Εκκλησία έχει διατυπωμένη θέση πάνω σε αυτό. Όλοι ζητούμε από το Θεό να μας φωτίσει. Και θέλουμε να μας φωτίζει. Αλλά αυτό ότι συνομιλεί κάθε μέρα με τον Θεό και ότι ότι δίδει ο Θεός εντολές και τα λοιπά, να ενεργεί εκείνος αντί. Αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν καν να τεθούν στη σφαίρα της σοβαρότητας. Είμαι στη διάθεσή σας, ας πούμε. Είμαι και εγώ έτοιμη να σας ρωτήσω πράγματα. Ένα λεπτό. Δεν ζητάτε τίποτα. Όχι, όταν μη βρήκε ο Θεός, δεν ζητήσα τίποτα, διότι δεν ήξερα τίποτα. Και τι να ζητήσω. Λοιπόν, έχω εδώ την αποκάλυψη του Ιωάννη σε μετάφραση Ελληνική. Ένα λεπτό, κύριε Χατζηπότη, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Πολλά χωρία είναι πραγματικά αξιοσημείωτα σε σχέση με αυτά που λέμε τώρα. Φάνηκε ύστερα ένα μεγάλο σημάδι στον ουρανό. Μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο και το φεγγάρι κάτω από τα πόδια της και στεφάνει την κεφαλή της με άστρα 12. Έγκυος ήταν και φώναζε από τους πόνους και τους παιδεμούς της γένας. Και αυτή γέννησε αγόρι. Μήπως έχετε αγόρι? Ναι, μα δεν είναι πάνω στην προφητεία. Το αγόρι που μέλε να κυβερνήσει με ραβδί σιδερένιο τα έθνη, μα, όπου ευθύς θα αρπάξανε το παιδί και το πήγανε στο Θεό μπροστά στο θρόνο του, ενώ η γυναίκα πήρε δρόμο και πήγε στην έρημο, εκεί που της είχαν τόπο ετοιμασμένο με το θέλημα του Θεού να ζει και να θρέφεται για 1260 μέρες. Και σε ένα άλλο σημείο σας διαβάζω το εξής.
αλλά έχω να πω εναντίον σου ότι αφήνεις μια γυναίκα, την Ιεζάβελ που παριστάνει την προφήτησα, να παραπλανά τους δούλους μου με τη διδασκαλία της και να τους κάνει να πορνεύονται και να τρώνε από τα κρέατα της θυσίας. Της έταξα διορία να μετανοήσει, πλην δεν μετανοήσει και συνεχίζει την πορνεία της. Για το τι σχέση μπορεί να, να έχουν όλα αυτά, η αποκάλυψη του Ιωάννη σε μετάφραση Ελίτη με όλα αυτά που συζητάμε, θα το κουβεντιάσουμε με τον κύριο Χατσιφώτη και με την Ούλα και με τους παριστάμενους εδώ αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι να δώσουμε, αφού θέλει και ο κύριος Χατζηφώτης, το λόγο για λίγο στον κύριο Παπαθανασίου. Πριν όμως από αυτό, εσείς θέλετε να μιλήσετε. Τι θέλετε να πείτε, ακούτε από χθες την εκπομπή. Πάρτε το μικρόφωνο, Χρήστο. Πάρτε το μικρόφωνο και πέστε μας τι έχετε να μας πείτε. Πριν μια 20ετία, ναι, ήμουν νεότατη φυσικά και δούλευα και πήγαινα στη δουλειά μου, στο Κολωνάκι, ναι, στην Οδόν Κανάρη. Μάλιστα. Απέναντι ακριβώς από τη στάση. Ναι. Ήταν ένα παλιό σπίτι, ναι, και ήταν μια κοπέλα πρωί-πρωί, ώρα 7, σας μιλώ. Μάλιστα. Και φώναζε κατακόκκινη και έλεγε με ρηγμένα τα μαλλιά και έλεγε «Μετανοείτε χριστιανοί αδέρφια, μετανοείτε, έρχονται σεισμοί, καταποντισμοί, φωτιές κτλ». Και όλοι νόμιζαν, έλεγαν όλοι ότι είναι τρελή. Ότι είναι τρελή. Ναι. Αχ, και γιατί ο ένας γιατί δεν ήρθε να την πάρει ακόμη το 100, ναι, ο άλλος γιατί ξέρω εγώ όλοι, αλλά τώρα βλέπω ότι όλα αυτά έχουν έρθει στη... Έχουν έρθει. Έχουν δεν υπήρχαν έρθει τότε σεισμοί, καταποντισμοί και όχι, όχι, όχι. Αυτό το χάλι, όχι. Μάλιστα. Okay. Θέλω να ακούσω εσάς, κύριε Παπαθανασίου, τι έχετε να μας πείτε. Τι να πρωτοπώ. Ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός, ναι, αλλά ότι η λάμπη δεν είναι επίσης πέτρα, άχρηστη. Ναι. Δηλαδή και το διαμάντι λάμπη, όπως λάμπη και το γυαλί. Η αίσθησή σας για την ιστορία της Νούλας είναι ναι, ναι, αλλά... Δεν θα ήθελα να κάνω διάγνωση εδώ. Αν ήθελα να κάνω διάγνωση, θα έλεγα δεν είναι τρελή, σίγουρα δεν είναι. Σίγουρα δεν πρόκειται για θρησκευτικό παραλήρημα, ναι, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται για το Θεό που κατέβει να μας μιλήσει. Μάλιστα. Αλλά πρόκειται γιατί. Για ιστερικά φαινόμενα. Και επειδή ο κόσμος έχει πλήρη άγνοια για τι σημαίνει κάτι τέτοιο, βέβαια δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Μου λέτε ότι έχουν ιστερικά φαινόμενα. Αφήστε να τελειώσω όμως. Αυτό δεν αναιρεί καθόλου την εμπειρία που έχουν και τη σημασία. Της. Δεν αναιρεί καθόλου ότι άλλαξε η ζωή της κυρίας, ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκείνο πρέπει να πούμε και θέλω να κάνω και μια ερώτηση στον κύριο Χατζηφώτη. Εάν ήταν καλόγρια η κυρία, τι θα λέγανε. Τέλεια. Λοιπόν, να μην λέμε παραμύθια. Ποια είναι παραμύθια. Αφήστε μου να τελειώσω. Εάν ήταν καλόγρια η κυρία. Σας πληροφορώ, αγαπητέ φίλε, πρέπει να πληροφορηθείτε για να μιλάτε γιατί και πριν κάνατε ένα αφήστε μου να πω την άποψη. Αφήστε μου να πω την άποψη. Αφήστε μου να πω την άποψη. Και εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Και εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και εγώ δεν είστε εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Λοιπόν, ας μιλήσω κι εγώ στον χριστιανό ορθόδοξο. Με ρωτήσατε. Ποια είναι η άποψή μου. Όχι, δεν με ρωτήσατε. Ήταν ρητορική η ερώτηση. Ολοκληρώστε και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Χατζηφώτη. Και απευθύνεται σε όλου του τηλεθεατέ και στου παρευρισκόμενου. Συνεχίστε. Λοιπόν, αν η κυρία ήταν θρησκευτική όπω πρέπει, δηλαδή καλό ρε φορέ και να φερετζέ, θα λέγαμε τη μιλάω ο Θεό. Πάμε παρακάτω. Από εκεί και πέρα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε, αλλά αν ο διάλογο χρειάζεται δικηγόρο, θα τον κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Και τι έχω να πω πέρα. Τέτοιου είδου φαινόμενα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και στη δική μα θρησκεία και σε όλα τα υπορεύματα, θελητά ή αθέλητα. Το αν η Εκκλησία τη Ελλάδο και αυτοί που την εκπροσωπούν με τον ένα τον άλλο τρόπο δεν βολεύονται γιατί δεν μπορεί να είναι πολλοί που διατάζουν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά σας ερωτώ, ποιος σήμερα θεωρεί ότι οι επίσημοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας Ελλάδος είναι οι εκφραστές χριστιανικής αγιότητας. Πιστεύω ελάχιστοι για να μην πω κανείς. Ούτε εγώ. Αγιώτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άλλα, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα και επισήμως, αυτή τη γνώση την έχω επιστημονικά, επειδή ψάχνω να βρω τα μάλιστα, το Άγιο Πνεύμα με επιστημονικά δεδομένα τι. Η δική μου, αν θέλετε, η επιστημονική κατεύθυνση, πέρα τις καθαρά ψυχοσωματικές παθήσεις που αφορούν το πόσο νους επηρεάζει το σώμα, με οδήγησε να μελετήσω αυτά που λέμε υπερφυσικά φαινόμενα, θεραπείες θεουργικές και τα λοιπά. Και δηλαδή τις μυστικιστικές εμπειρίες. Λοιπόν, οι εμπειρίες υπάρχουν. Μας τελείωσε. Είναι γεγονός. Τώρα, κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Πολύ ωραία. Προηγούμενα θέλω να μιλήσετε για την αποκάλυψη του Ιωάννη. Ξέρουμε αν ο Ιωάννης, θα το πω. Είμαι δικηγόρος του διάβολου αυτή τη στιγμή. Ήταν καλά στα μυαλά του. Πώς θα το πάρουμε σαν εκφραστή της Θείας Χάριτος. Εγώ προσωπικά δεν μένουμε το ξέρω. Εδώ για να μην μείνουμε. Να μην φύγουμε από τα τελειώσω. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Ότι η κυρία μπορεί να είναι ιστερικιά, αλλά είναι ευτυχισμένη. Και εγώ την προτιμώ ιστερικιά και ευτυχισμένη. Και κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είναι και εκφραστή τη Θεία Αγιότητο παρά τρελή στο τελάδο και δεμένη με τα 10. Κύριε Χατζηφώτη.
κυρία ζούσε ένα άγχος καθημερινό, ήταν μια γυναίκα χωρίς ιδιαίτερη σπουδαιότητα, μια γυναικούλα του λαού και ξαφνικά της μιλάει ο Θεός και γίνεται κάποια. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Προτιμώ την κυρία της μιλάει ο Θεός, έστω και αν δεν το πιστεύω ότι μιλάει ο Θεός, παρά να παίρνει ψυχοφάρμακα. Ακούσατε την ιστορία χθες και σήμερα. Πιστεύετε ότι αυτή η γυναίκα ακούει το Άγιο Πνεύμα? Πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα ακούει το ασυνείδητό της. Μάλιστα. Αλλά είναι ευχαριστημένη. Και εφόσον είναι ευχαριστημένη, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν ήταν τρελή, αν έλεγε φάκτες, σκοτώστε, αυτοκτονήστε, θα ανησυχούσα. Γι' αυτό και ήρθα εδώ, ένας από τους κύριους λόγους ήταν να δω. Είναι καλά στα μυαλά της η γυναίκα. Και η γυναίκα είναι καλά στα μυαλά της. Εκφράσατε και την απορία αν ήταν στα καλά του και ο Ιωάννης, έτσι. Βεβαίως και δεν εξαφράσατε την απορία ότι ήταν καλά στο Ιωάννη. Να μας απαντήσει. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι τέτοιου είδους φαινόμενα έχουμε καθημερινά. Η κυρία είναι καλά, όσο καλά είναι ο μέσος Έλληνας. Και θα έλεγα την προτιμώ έτσι παρά με ψυχοφάρμακα. Ένα λεπτό δεν θα έχουμε χρόνο. Θα γυρίσουμε θα σε λίγο. Να απαντήσεις σε αυτό, μην πάμε σε πολλά θέματα. Κύριε Χατζηφώτη, σας λοιπόν, ακούω. Πέστε μου αν ήταν ο Ιωάννης στα καλά του. Ναι, θα μιλήσουμε και για τον Απόστολο. Και εσύ, και εσύ νουλε. Εχθές ουδαμού αναφέρθηκα πουθενά σε θέματα αγιότητος και αμφισβήτησα εγώ, ποιος είμαι εγώ, εάν ζουν βίο χριστιανικό ή όχι. Νομίζω ότι δεν είπα πουθενά τέτοια. Ναι. Επίσης, πουθενά δεν αναφέρθηκα στην Εκκλησία της Ελλάδος. Είμαι και εγώ μέλος της Εκκλησίας, όπως είναι όλοι και όπως πιστεύω ότι είναι και ο κ. Παπαθαρσίου. Βέβαια, με έχουν συνηθίσει ως εκπρόσωπο χρόνια ολόκληρα. Αυτό είναι αλήθεια και είναι φυσιολογική αυτή η στάση. Αλλά εδώ ήρθα και το ξέρεις πολύ καλά. Ως πρόσωπον και κάνουμε μια συζήτηση. Σας έχουμε καλό συνδυάσει με τέτοια που θέματα. Που έχω ασχοληθεί προσωπικά με την αποκάλυψη. Μάλιστα. Το δήλωσα όμως κύριε Παπαθανασίου και σας σέβομαι και είδατε πόσες φορές είπα ότι πρέπει να μιλήσετε. Και εγώ σε σας πλήρως. Μα επιμένετε όμως κύριε Χατζηφώτη πεισματικά να μας βγάλετε άρρωστες. Όχι, δεν επιμένετε να σας βγάλει άρρωστες. Είπα εκείνο που είπε εκείνο σαν σύνειδο, εγώ το είπα αυτή προβολή. Δεν είπα αιρετικές. Είδατε λοιπόν ότι μου βάζετε λόγια που δεν είπα διόλου. Είπα ότι πλάνη είναι. Το λέω και το παραλαμβάνω. Συγγνώμη, βεβαίω και το μίλετε άλλα πράγματα. Έχω με το λάθος μου, κύριε Χατζηφώτη. Είπα ότι οι αιρέσεις χρησιμοποιούν την Δευτέρα Παρουσία για να ασκούν. Να πάμε στον Ιωάννη, κύριε Χατζηφώτη. Να πάμε στον Ιωάννη. Πρέπει να σας πω ότι το κείμενο της Αποκαλύψεως είναι το μόνο αποκαλυπτικό το οποίο έχει ενταχθεί από την Εκκλησία εις τον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ιερό κείμενο από την Εκκλησία. Είτε αυτό μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Μάλιστα. Αυτό είναι γεγονός που σας λέω. Από εκεί και πέρα. Έχουν υποθεί πολλά και στους πρώτους χρόνους με τους διαφόρους αιρετικούς τότε, τους μοντανιστές, τους αλόγους κτλ. Και ακόμα και ένας Πατριάρχης είπε προκειμένου ότι δεν είναι του Ιωάννη, αλλά μετά το απέδιδαν σε ένα πρεσβύτερο Ιωάννη. Ο χρόνος όμως έδειξε και αυτό πλέον είναι παραδεκτό. Πέρσι μάλιστα έγινε με παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Πάτμο ο εορτασμός της Αποκάλυψης και μάλιστα βγήκε ένα βιβλίο μου τώρα έκδοση της Μονής που εξετάζει δύο μακρότητα της Αποκάλυψης. Με βάση αυτό λοιπόν. Θα σας πω το ζουμί. Το ζουμί. Ναι. Η Αποκάλυψη λοιπόν είναι ένα κείμενο που καλεί σε σωτηρία και μετάνοια. Αυτό είναι το περιεχόμενό της. Το βασικό. Είναι βεβαίως ένα κείμενο το οποίο δεν πρέπει, όπως λέει και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, να ψάξουμε, να πάρουμε και να δίνουμε ερμηνείες προσωπικά πάνω στα διάφορα τα όσα έχει πει. Εγώ σε επιφυλίδες μου έχω γράψει ότι είναι ένα κείμενο σουρεαλιστικό, έχει μέσα ποίηση που φτάνει στο υπερρεαλισμό. Γι' αυτό και καταπιάστηκαν και ο Σεφέρης και ο Ελίτης, επηρεάστηκε ο Εμπειρίκος, επηρεάστηκε ο Παπαδίτσας, μεγάλοι νεοέλληνες ποιητές. Όσον αφορά τώρα για τα αναφαινόμενα, θα ταύτιζα την Αποκάλυψη με μια συμφωνία κλασικής μουσικής, η οποία έχει μοτίβα, τα οποία επανέρχονται κάθε τόσο. Φτάνουμε στο χείλος του γκρεμού και πάλι ο Θεός δίδει την δυνατότητα να συνεχιστεί η ζωή. Ότι ο Θεός θα δώσει εκείνος όπως νομίζει και όποτε νομίζει. Μάλιστα. Την λύση θα έλεγα. Γράφει εκεί κύριε Χατζηφώτη μου ότι θα υπάρξει μια γυναίκα που... Τα λέει όλα αυτά, αλλά αυτά αναφέρονται. Εμείς τώρα που είμαστε οι κακοί, γιατί να μην πιστέψουμε ότι είναι η Νούλα αυτή η γυναίκα που έτσι κι αλλιώς την περιμένουμε. Εγώ πιστεύω για την κυρία Νούλα, η οποία έχει ωραιότατο όνομα και σας το είπα και πιο πριν να το χρησιμοποιεί. Μυρσίνη. Μυρσίνη. Ναι. Διότι στα ελληνικά δεν το ξέρει, μιλάει, δεν είναι ναι. το όνομα αυτό χρήσιμο. Θέλω να πω ότι αυτά τα οποία είπε και χθες και τα λέει και σήμερα να εξακολουθείς να τα λέει. Δηλαδή να λέει στους συνανθρώπους μας όπως πρέπει όλοι να το κάνουμε, να έχουμε αγάπη, να αγαπάμε, να μην κάνουμε ρατσισμό. Αλλά να μην ισχυρίζεται ότι τα λέει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ας το κρατήσει τον εαυτό της, διότι από αυτή τη στιγμή πώς αυτή και πέρα... Πώς αντιδράτε σε αυτή την παρατήρηση. Εγώ θα αντιδράσω ευθεία, διότι πώς μπορώ να πω, εφόσον όσες θρησκείες υπάρχουν, τόσες ερμηνείες της Παλιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης και της
τις αποκαλύψεις ότι εξηγάνε τη Βαβυλώνα, τον Αντίχριστο, ο καθένας όπως ανθρώπινα. Εγώ λέω ότι αυτά που μου έδωσε το Άγιο του Θεού είναι οι εξηγήσεις των προφητείων και πώς μπορώ να πω ότι μου ανήκουν. Να θυμώσει ο Θεός μαζί μου ότι είπε ότι εγώ μου ανήκουν. Ότι το δικό μου το μυαλό κατέβασε τέτοια σοφία. Τι έχεις εδώ? Εδώ είναι ορθογραφημένο από το Άγιο Πνεύμα του Θεού, είναι το καρπό και το τίμημα. Ένα λεπτό. Αυτό είναι αυτό που έγραψες ακούγοντας το Άγιο Πνεύμα? Ναι, και μπορώ να το δω. Να δω λίγο μέχρι να διαβάσεις. Να διάβαζες την πρώτη. Όχι, κοίταξε. Αυτό το μήνυμα είναι ο καρπός του. Ναι. Γιατί έκανα την μια αλήθεια πάντω την κατέχει η Εκκλησία. Και τη την έδωσε ο Χριστός. Ναι, μα θέλει να. Δεν μπορούμε να το αμφισβητούμε. Εδώ μου μιλάτε τώρα για θρησκείες. Τι θρησκείες? Όχι, να το δω λίγο μέχρι να πεις. Μέχρι να σου μιλήσει. Θέλω να το διαβάσω. Γιατί ακόμα δεν είπα κανένα φρούτο. Κανένα καρπό. Τι μου ζητάει το Άγιο Πνεύμα? Τι μου ζητάει? Κανένα δεν ξέρει. Με κρίνουν αν μου μιλάει ναι ή όχι το Άγιο Πνεύμα. Και κανένα δεν με ρώτησε μα τι σου λέει το Άγιο Πνεύμα. Και πού σε στέλνει? Αυτό θέλω να μου πούνε. Μπορείς να μας τα πεις χωρίς να τα διαβάσεις? Ναι, οπωσδήποτε. Πες. Μάλιστα. Ωραία. Ο Κύριος έχει ετοιμάσει, όπως λένε οι προφητείες, μια γυναίκα θα διαλεχθεί μέσα στον λαό και η Ορθόδοξη Εκκλησία, και είμαι υπερήφανη που ανήκω στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι προπατορικά και οι Άγιοι μας ήταν πολύ μεγάλοι άνθρωποι. Και ο Θεός τους κάνει δώρο από μέσα από την Ορθοδοξία, κάτι ισχυρό θα συμβεί. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα θα διαλεχθεί μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία και θα ετοιμάζει τους λαούς από όλα τα έθνη. Και γι' αυτό το έργο μου ο Θεός μέντησε με αυτή την στολή, την άσπρη. Τα μαλλιά μου ερώτησε να τα αφήσω μακριά. Το κάθε τι που κάνω ο ίδιος μου τα ρωτάει. Και τι μου ζήτησε? Πρώτα μου είπε στις κεφαλές, 6 χρόνια με ετοίμασε ο ίδιος. Δεν ήξερα τίποτα. Αυτό πιστεύω ότι όλοι να το καταλάβατε. Διότι είπα, δεν ξέρω τίποτα. Τώρα, τι μου λέει το Άγιο Πνεύμα και μου τα μαθαίνει. Μπορεί άνθρωπος που να μην ξέρει τίποτα να βγάζει μέσα από το μυαλό του πράγματα που είναι γραμμένα σε Αγία Γραφή τόσα χρόνια, 2000 χρόνια. Είναι αδύνατο. Τέλος πάντων, τι μου ζήτησε? Τι σου ζήτησε? Πήγαινε στο Πατριαρχείο και πες ότι έρχεται τη Δευτέρα Παρουσία να ετοιμαστεί ο λαός. Πότε? Σε λίγο. Πόσο σε λίγο? Είπε. Σου έχει δώσει? Ναι, μου έδωσε τις ερμηνείες. Σε 5 χρόνια, σε 10, σε 20. Χρονολογία. Σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών. Αυτά τα σημεία των καιρών ποια είναι? Ναι, πρώτον, το μεγάλο φανάρι που καθορίζει την χρονολογία των εθνών είναι οι Ιουδαίοι. Θα σας σκορπίσω. Και είναι γράμμα όχι μόνο στην Αποκάλυψη, στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι, πες μαζί σένα, τη σου. Και στην Καινή Διαθήκη. Ναι. Και λέει, θα σας σκορπίσω σε όλα τα έθνη, όπου θα γνωρίσετε διωγμούς. Στο τέλος, θα σας μάσω από όλα τα έθνη όπου σας είχα σκορπισμένους. Όταν τελειώσω να σας μαζεύω όλους, τότε θα μάσω και όλα τα έθνη ενάνιο τα Ιεροσόλυμα. Άρα αυτή την αποστολή από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ισχυρίζει ότι ακούς, δεν την έχεις μόνο εσύ στη γη, είναι κι άλλοι. Όχι, λες. Γιατί μια γυναίκα πρέπει να ετοιμάσει όλο τον λαό από όλες τις πέρας. Γι' αυτό και η ετοιμασία μου είμαι Ορθόδοξη. Να το έχετε έπαινος η Ορθοδοξία και να ευχαριστείτε. Αλλά μετά είμαι ουδέτερη. Από εδώ και πέρα ανήκω στον Θεό και είμαι ουδέτερη. Γιατί είναι για όλα τα έθνη. Άλλη μεγάλη προφητεία, μεγάλη. Άλλη, οι σάρπιγγες της Αποκάλυψης. 1/3 από τα δέντρα θα χτυπηθούν. 1/3 από τα ψάρια θα χτυπηθούν. 1/3 από τα πλοία θα χτυπηθούν. 1/3 από τον ήλιο θα χτυπηθούν. Τρύπες στο ζώνη, ακούσατε. 1/3 από τους ανθρώπους κοντά στον Εφράτη. Έγινε ένας πόλεμος. Ήταν η 6η σάλπιγγα της Αποκάλυψης. Και μετά η σιγή. Και μετά από μένα που έρχομαι με το καλό, με την αγάπη του Θεού, να σας πω αυτά τις εξηγήσεις. Έρχονται οι δύο μάρτυρες και αυτό πρέπει να προειδοποιήσω τον λαό. Προσοχή! Οι δύο μάρτυρες θα έρθουν με τις πληγές που έδινε ο Θεός στην Αίγυπτο. Νούλα, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο που πάλι το ρωτάνε και σήμερα από ό,τι μου λένε οι τηλεθεατές και πρέπει να μας απαντήσεις. Έχεις τη δυνατότητα. Πες μας άλλη μια προφητεία. Η μεγάλη Βαβυλώνα καθισμένη πάνω στο κόκκινο θηρίο. Που θα ήταν μεθυσμένη με το αίμα από όλα τα παιδιά του Θεού, που θα έπεφτε σε μία ώρα στην αρχή. Και που από αυτήν θα έβγαινε ο λαός του Θεού. Τι ερμηνεύουν, γιατί πολλοί την ψάξανε. Οι Ορθόδοξοι την ψάξανε, οι Καθολικοί την ψάξανε, οι Μάρτυρες την ψάξανε, οι Πεντακόσιοι. Και τι είναι τελικά? Και ο Θεός λέει, θα την δώσω την στιγμή που εκπληρώνονται, όχι πριν. Μην ψάχνετε ανθρώπινα μυαλά. Γιατί είναι το μυστικό σχέδιο του Θεού. Και λέει ο Θεός, το κόκκινο θηρίο είναι η Σοβιετική Ένωση. Και πέφτει σε μια ώρα. Τι είδαμε όταν έπεσε ο τείχος? Είδαμε να γκρεμίζεται το κόκκινο θηρίο. Και λέει, θα τη λένε Μεγάλη Βαβυλώνα. Στην παλαιά Βαβυλώνα, ήταν στο Ιράκ, εκεί που είναι τώρα το Ιράκ, στην παλαιά Βαβυλώνα, πριν να γκρεμίσει ο Θεός στην Βαβυλώνα, είπε στους Ιουδαίους, βγαίστε από αυτή να μην πάρετε μέρος στις καταστροφές της. Έτσι, στην καινούρια Βαβυλώνα,
Είδαμε ότι γκρεμίστηκε σε μία ώρα. Σε πολύ λίγο καιρό γκρεμίστηκε η Σοβιετική Ένωση. Και μετά αμέσως βλέπουμε τους Ιουδαίους να βγαίνουν όπως την παλιά Βαβυλώνα. Και τη λέει μεγάλη. Όχι, να τελειώσει την παιδιά. Βλέπουμε τους Ιουδαίους και γυρίζουν πίσω στον τόπο τους. Γι' αυτό έχει το όνομά της Μεγάλη Βαβυλώνα. Και μετά θέλαμε και ήταν μεθυσμένη από το αίμα από όλα τα παιδιά του Θεού. Από όλες τις θρησκείες, από όλα τα παιδιά του Θεού. Είχε κλείσει 40 χρόνια τις πόρτες από όλες τις εκκλησίες. Δεν είχε καμιά ερμηνεία. Καταλαβαίνετε πώς. Καταλαβαίνω, μιλάς απνευστή. Ένα λεπτό να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι εκπληρώθηκε και έπεσε η Μεγάλη Βαβυλώνα. Να σε ρωτήσω κάτι. Λέει ο κόσμος που παίρνει τηλέφωνο και μου το λένε εμένα τώρα, ρωτάνε γιατί αφού δεν μπορείς να αποδείξεις και αφού έχει τόση μεγάλη δύναμη αυτό το Άγιο Πνεύμα που σου μιλάει και που είναι μια αποστολή η οποία εσύ λες ότι είναι πολύ σημαντική στιγμή. Γιατί δεν έχουμε ένα σημάδι. Γιατί, που να κάνει τον κόσμο να, πείσει ένα λεπτό. Τώρα, τώρα μπορείς να μας δείξεις ένα σημάδι. Ένα λεπτό. Άλλο σου το. Άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω. Ο κόσμος που είναι. Νούλα, με ακούς λίγο. Μισό λεπτό, Αναστασία μου. Ο κόσμος που είναι άπιστος, ξέρεις πολύ καλά ότι αν δεν πιάσει, αν δεν δει, δεν πιστεύει. Λέει λοιπόν, καταρχήν έχεις τη δυνατότητα εκτός από το να λες το λόγο του Θεού. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις και πράγματα, να κάνεις θαύματα και τέτοια. Όχι, γιατί θα γίνουν παιδοπροφήτες που θα κάνουν μεγάλα μυστήρια και μεγάλα θαύματα. Δεν υπάρχει περίπτωση το Άγιο Πνεύμα να δείξει σε εμάς εδώ τώρα ένα σημάδι ότι υπάρχει. Γιατί, θα είμαι ψευδοπροφήτης, ψευδοπροφήτης, αν θα κάνω μεγάλα τέρατα κατά. Μόνο δεν θέλουμε μεγάλα τέρατα. Δεν θέλει τίποτα, δεν από τη γυναίκα τίποτα, ούτε θαύμα θα δείτε τίποτα. Μόνο θα εξηγάσω το μυστήριο, έρχεται η δεύτερα παρουσία, οι προφητείες είναι οι εξής. Και να ετοιμαστεί ο λαός. Τέλμα, τίποτα. Να ακούσω την Αναστασία και μετά εσάς εδώ. Να ακούσουμε την Αναστασία. Ένα λεπτό γιατί έχει να μιλήσει από χθες. Υπάρχει κάτι που είπατε, πως ο Θεός λέει μέσα από αυτό που είπε δεν έκανε θαύμα. Τα θαύματα είμαστε όλοι εμείς. Και δεν είναι θαύματα, είναι ο καρπός αυτού του έργου. Γιατί εμένα, όταν άρχισε το Άγιο Πνεύμα να μου μιλάει και δεν ντρόπομαι, είμαι χριστιανή Ορθόδοξη, αγαπάω τον Τριαδικό Θεό και ξέρω ένα πράγμα. Πως αν εγώ σας λέω ενώπιο του ψέμα, ξέρω ότι θα κρυθώ. Ξέρω. Και οι μάρτυρες μου είναι όλοι πελατειακοί και σημαίνουν στο γαλάτσι ο καρπός αυτού του έργου. Είμαστε μάρτυρές της. Η ίδια δεν έκανε θάμα, αλλά δεν είχε τη δύναμη όμως να μιλήσει στην καρδιά μου. Δεν είχε τη δύναμη να μιλήσει στην καρδιά της, γιατί εμείς ακούμε τη φωνή. Μας μιλάει, εγώ είμαι τάγιο πνεύμα του Θεού. Σ' αγαπάω, Αναστασία. Η φωνή είναι συγκεκριμένα και όχι μία φωνή αόριστη. Κάθε πότε την ακούσα, Αναστασία. Καθημερινά. Στο έργο μου καθημερινά, γιατί δεν κάνω βήμα, δεν του το ρωτήσω. Να σας πω ένα καρπό σε αυτό το έργο. Εγώ προσευχή δεν ήξερα να κάνω. Αυτός με έστειλε πρώτα να εξομολογηθώ. Να αρχίσω να κοινωνάω, να διαβάζω την Αγία Γραφή. Προσευχή, ξέρετε πώς θα έκανα εγώ κάποτε. Έτσι στο κρεβάτι, γιατί νόμιζα τον Θεό μπορούσε να κάνει όπως θέλει. Και παρακαλούσε, κύριε, δείξε μου. Και ω που μου είπε γονατιστή. Εγώ κάνω γονατιστή προσευχή. Αν σας πω πώς κάνω την προσευχή, όχι κάποια προσευχή έτσι ένα κομμάτι που έμαθα, γιατί δεν ξέρω. Και είπα πνεύμα Άγιο, γιατί λέει η Αγία Γραφή, εσείς δεν είστε ούτε να μόνοι σας να προσευχηθείτε, αλλά αυτός είναι που σας βοηθάει να μάθετε να προσεύχεστε. Και είπα, βοήθησε να μάθω να προσεύχω. Αν σας πω τι προσευχές με κάνει να κάνω, θα είναι εδώ έπαινο και δεν έχω δικαίωμα. Ναι. Αλλά ο καρπός που ζούμε εμείς και η πελατεία μου και όσοι με έχουν γνωρίσει είναι η μαρτυρία αυτού του έργου. Μάλιστα. Γιατί ο καρπός είναι αυτό που μπορεί να γνωρίσει ποιο είναι το πνεύμα το Άγιο. Σε αυτό το σημείο μόνο θέλω να ακούσω Αναστασία την κόρη σου. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τη 15χρονη Κατερίνα. Είναι κόρη της Αναστασίας, η οποία, όπως λέει, έχει το ίδιο χάρισμα και με τη θεία της και με τη μητέρα της. Αν την ακούσουμε, παρακαλώ. Η μητέρα σου και η θεία σου έχουν ένα χάρισμα. Ναι. Σύμφωνα με αυτά που ισχυρίζονται, επικοινωνούν με το Άγιο Πνεύμα. Mm-hmm. Αυτό πώς ακούγεται ακριβώς στα αυτιά ενός 15χρονου κοριτσιού? Σίγουρα είναι κάτι που είναι δύσκολο να το πιστέψει κάποιος. Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνεις, δηλαδή τι σκέφτεσαι, όταν πέρα από το, δηλαδή δεν έχεις αμφισβητήσει ποτέ αυτό που σου έχει πει η μητέρα σου ή αυτό που έχεις πει με τη θεία σου? Ναι, πολλές φορές μου έχει πέρασει από το μυαλό, αλλά πάλι σκέφτομαι ότι όλη αυτή η αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε νιώσει δεν μπορεί να είναι ψέματα. Έχουμε νιώσει ψυχικά πράγματα και εξωτερικά. Και από ό,τι ξέρω, έχεις και εσύ αυτό το χάρισμα. Ναι. Να επικοινωνείς με το Άγιο Πνεύμα. Mm-hmm. Η πρώτη επικοινωνία σε τι ηλικία ήσουν? Πέρυσι το χειμώνα. 14 χρονών. Ναι. Όπου σου είπε τι, θες να μας πεις? Στην αρχή ήμουν εξαπλωμένη εγώ και άκουσα μία φωνή όπου μου έλεγε Κατερίνα, είμαι το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Και εγώ ταράχτηκα, σηκώθηκα, δεν ήθελα να ακούσω τίποτα, γιατί κάπου φοβήθηκα κι εγώ. Και μετά, όπως ξαναξάπλωσα, το ξανάκουσα αυτό. Και πάλι φοβήθηκα και... Αλλά συνέχισε να μου μιλάει, να μου λέει να μη φοβάσαι, είναι αλήθεια αυτό που ζεις.
Και μετά πήγα και μίλησα στη μητέρα μου κατευθείαν, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω. Και μου είπε ότι μη φοβάσαι, από εδώ και πέρα αρχίζει μια πιο ωραία ζωή, θα έχεις κάποιον φίλο κοντά σου. Και από εκεί και πέρα το έχω αυτό χάρισμα. Δεν μπορώ να το πω σε όλους τους μαθητές μου, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψει ο κάθε άνθρωπος. Όμως μιλάω πολλές φορές για να έχουν κάποια αγάπη προς το Θεό, να πηγαίνουν στην εκκλησία. Αλλά όριστα, χωρίς να έχω πει τι μου συμβαίνει εμένα προσωπικά. Γιατί δεν το λες, τι είναι αυτό που σου... Με φοβίζεται ότι δεν θα το πιστέψουν και ότι... Δεν ξέρω τι να πω. Ο πατέρας πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή? Ο πατέρας μου άργησε πολύ να πιστέψει και ακόμα και τώρα όχι ότι έχει αμφιβολίες, απλά είναι λίγο πιο συγκρατημένος. Τι πιστεύεις ότι συμβαίνει τελικά? Πιστεύω πως ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει για ένα έργο, γενικώς όλη την ανθρωπότητα, και ότι σε λίγο καιρό θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και ότι θα έρθει να πάρει το λαό του, τον κόσμο που αγαπάει πραγματικά. Θέλεις να μας διαβάσεις κάτι? Ναι. Να μην είναι πολύ. Όχι. Διάβασα μας. Έγινε, με ρώτησε το Άγιο Πνεύμα του Θεού να ετοιμάσω μια press conference. Σταλθήκανε 53.000. Σου είπε το Άγιο Πνεύμα να κάνεις press conference? Ναι. Την οργάνωσα. Από όλες τις θρησκείες να καλεστούν σε όλες τις εκκλησίες. Σε μια παγκόσμια συνάντηση. Ναι. Πού? Σε παγκόσμιο. Παντού. Στο Λος Αντζέλες σταλθήκανε σε ορθόδοξες εκκλησίες, καθολικές. Ό,τι υπάρχουν. Ό,τι εκκλησία υπάρχει. Έγινε αυτό. Ναι, έγινε δουλειά. Έγραψα σε όλες τις τηλεοράσεις και σε όλες τις εφημερίδες. Μάρτυρας ο Χρήστος, ότι έλαβε αυτή. Ο Χρήστος ο Μπάρας θα μας πει την άποψή του σε λίγο, ναι. Γιατί είναι και αυτός που έχει κάνει το ρεπορτάζ. Και εγώ θα πω και κάτι άλλο. Κανένας δεν ήρθε εκπρόσωπος από καμία εκκλησία και ούτε από καμία τηλεόραση. Γιατί νομίζεις δεν ήρθαν? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Πολλοί καλεσμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Τέλος πάντων. Πες μας. Τώρα αυτό ήταν το μήνυμα που θα έλεγα σε αυτή την press conference. Και είναι ορθογραφημένο από το Άγιο Πνεύμα του Θεού, όχι από το δικό μου μυαλό. Είναι ορθογραφημένο, τι εννοείς? Όχι, μου το δίνει και εγώ το γράφω. Ναι. Καλημέρα, το όνομά μου είναι Νούλα και σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σε τούτη την θεία εκδήλωση. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού του Ισραήλ σας κάλεσε όλους για να εκπληρωθεί η 7η Σάλπιγγα, να δοθούν τα διάφορα μυστήρια των προφητείων που καθορίζουν τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν άρχισε να μου ομιλεί το Άγιο Πνεύμα, ήμουνα μόλις 30 ετών. Και μου είπε ότι είμαι η γηνή που διάλεξε μέσα στον λαό για να γίνει το θέλημά του και η γηνή που θα πατήσει το κεφάλι του σατανά. Άρχε ο Θεός την ετοιμασία μου, μέρα νύχτα είναι κοντά μου, καθοδηγεί το κάθε βήμα μου, ο ίδιος καθορίζει το τι θα πω και πού θα πάω. Η ετοιμασία μου έγινε στην έρημο, μακριά από κοσμική ζωή, πολιτική, θρησκευτική. Μόνο το Άγιο Πνεύμα του Θεού ήταν κοντά μου, ώστε να είμαι έτοιμη όπως ο ίδιος ήθελε, δίχως τις ανθρώπινες διαφωνίες πάνω στις διάφορες θρησκευτικές εξηγήσεις και στην κατανόηση της Αγίας Γραφής. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού με έστειλε μόνο στις θρησκευτικές αρχές από τις διάφορες θρησκείες για να δώσω την Άγια Επιστολή με τις εξηγήσεις των διάφορων προφητείων που εκπληρωθήκανε πάνω στη γη. Πολλοί είναι σήμερα οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι και περιμένουν με λαχτάρα τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το 1995 δοθήκανε στα Ιεροσόλυμα όλα τα μυστήρια σε όλες τις διαφορετικές θρησκείες, χριστιανικές, μουαμεθανικές και ιουδαδικές. Μάλιστα. Δεν έχουν άλλο χρόνο, όμως είναι πάρα πολύ ήδη. Θα ήθελα πάντως ένα άλλο πρόγραμμα, οπότε να το πω αυτό το γράμμα. Γιατί σταλθήκανε 53.000 γράμματα. Και δεν ήρθε κανείς. Κανένας. Και ξέρεις πόσο κόστισε αυτό το έργο. Κόστισε το σπίτι μου. Και θέλω σήμερα γι' αυτόν τον λόγο έγιναν όλα αυτά. Εμείς ήρθαμε σε σένα, όπως είδες. Κοιτάζουμε μπάσκετ. Αμέσως θα σας δώσω το λόγο. Κοιτάζουμε μπάσκετ ώρες. Θα ήθελα αυτόν τον λόγο του Θεού να ακουστεί ολόκληρο. Δεν δικαιούμαστε να τον κόψουμε τον λόγο του Θεού όταν κοιτάζουμε ένα σωρό διαφορετικά προγράμματα. Αυτό θα το πω ζωντανά όμως. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και ωφέλιμο να έχει φτιάξει σταθμό σε αυτήν την περίπτωση, Μυρσίνη. Θα ήθελα να πω κάτι εδώ που πρέπει οπωσδήποτε να υποθεί για να ξέρουμε και μια από θέματα επιστημονικά για να εξηγήσουμε τα φαινόμενα. Γιατί ο κόσμος τα αγνοεί αυτά, έχει μια εμπειρία πολύ όμορφη όπως η κυρία. Ναι. Και λέει: Πω, μη είσαι ο Θεός. Ενώ είναι πράγματα. Ναι. Καθόλου δεν θα σου πω. Γιατί είναι ενδιαφέροντα. Πώς με το δώσω εγώ.
Είναι πράγματα πάρα πολύ κοινά και μπορεί να έχει κανεί και με κάποιε τεχνικέ χαλάρωση. Έτσι δεν είναι τίποτα το φοβερό και το τρομερό. Ο κύριο Φέστιγκερ, ο Λέοντα, κοινωνικό ψυχολόγο, από το 45 ήδη, συμμετείχε με μια μέθοδο επιστημονική εργασία που ονομάζεται συμμετοχική παρατήρηση σε μια ομάδα η οποία, όπω εκείνη τη κυρία Νούλα, φανταζόταν θα ερχόταν το τέλο του κόσμου. Αλλά το τέλο του κόσμου πριν έρθει θα έστελνε κάποιου εξωγήινου ο Θεό να του παραλάβει. Πώ το λέμε, aircraft. Με διαστημόπλοιο. Μάλιστα. Και βέβαια η κυρία αυτή λάβανε τα μηνύματα από το Άγιο Πνεύμα διαμέσου τη αυτόματη γραφή. Μια τεχνική που είναι η ίδια που χρησιμοποιεί η κυρία Νούλα. Μάλιστα. Και φυσικά τη έλεγε διάφορα. Τα είπαμε αυτά, είπαμε ότι υπάρχει τέτοια. Περίμενα λοιπόν να έρθει ο εξωγήινο να του πάρει, δεν ήρθε ο εξωγήινο, θα έρθει τα μεσάνυχτα. Περίμενα εδώ μεσά να έρθει ο εξωγήινο, δεν ήρθε ο εξωγήινο, θα έρθει να τα κρατήσετε θέλει. Εκείνο που έχει σημασία να δούμε ότι συνέβη όταν την ημέρα που έπρεπε να γίνει μεγάλη καταστροφή του στο Σαν Φραντσίσκο δεν έγινε μεγάλη καταστροφή. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Πώ αντέδρασε ο κόσμο. Πώ. Α, προσεκτηθήκαμε, ο Θεό μα εκτίμησε ότι κάναγε μαρτύρε του Ιαχοβά. Παραλέψαν το τέλο του κόσμου κατά 13 φορέ και τώρα προτιμούν να μην προβλέπουν ή να μην ξαναπατήσουν. Η γυναίκα αυτή δεν ανήκει σε καμία οργάνωση. Φτιάχνει τη δική τη. Φτιάχνει τη δική τη, λες. Αφήστε με να εξηγήσω. Η κυρία αυτή συμβαίνει και πρέπει να τη δει να τώρα πια να μπούμε σε ψυχιατρικά θέματα καθαρά, στην ψυχοπαθολογία. Ότι και η άλλη κυρία που σα έλεγε. Κυρία μου, είναι ψυχοπαθή η κυρία Νούλα. Είναι ψυχοπαθή. Τώρα μπαίνουμε σε ψυχοσικέ. Σα ρωτάω. Είναι αυτά που παίρνουν. Τώρα δεν αναιρώ τίποτα. Όσο περισσότερο μαθαίνω, τόσο περισσότερο λέω. Προηγούμενα ήταν σε πιο νορμάλ κατάσταση. Τώρα βλέπουμε να γλιστράει προ την ψύχο. Και είναι φυσικό. Όταν αρχίσει και διαμορφώνει όταν μαθαίνει ότι είναι η μόνη που του λέει ο Θεό. Αν μα έλεγε μα μιλάει και σε άλλου, το λέγαμε οκ. Εάν όμω μιλάει μόνο σε αυτό ο Θεό, εδώ ο Χριστό δεν τόλμησε να πει. Ούτε ο Βούδα δεν τόλμησε να πει. Ούτε ο Μάμε δεν τόλμησε να πει ότι μόνο σε μένα μιλά ο Θεό. Όπω εσύ, κυρία Νούλα. Σε μία γυναίκα που είστε εσεί. Σε μία γυναίκα που είστε εσεί. Αλλά μιλάει σε πολλού ανθρώπου. Τι συνέβη και στη κυρία Κίξ στι Ηνωμένε Πολιτείε. Πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε και όλοι αυτοί οι συναυτοί. Πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Γίναν γελοί, ήταν γιατροί, ήταν και μερικοί επιστήμονε. Γελιοποιηθήκανε πλήρως και για να μην να υποστούν πια τη γελιοποίηση αυτή τη δουλειά του, περιμέναν να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Μάλλον όχι το Άγιο Πνεύμα, εκεί θα πήγαινε εξωγήινο να σπάει το Άγιο Πνεύμα. Τότε, επειδή κάνανε όλα αυτά που κάνανε, μείνανε και άφραγγοι. Λοιπόν, γι' αυτό έπαψε πια ο Θεός να θέλει να καταστρέψει τον κόσμο και άλλαξε το βιολί. Επανερμήνευσαν την κατάσταση. Γιατί υπήρχε μια γνωστική συμφωνία και πάντα συμφωνήσουν στο μυαλό τους και είπαν: επειδή προσευχηθήκαμε, επειδή ο Θεός είδε πόσο καλά παιδιά είμαστε, τώρα πια θα καταστρέψει τον κόσμο χάρη σε εμάς. Και τότε αρχίσαν να κάνουν προπαγάνδα. Τότε δεν θέλαμε πια να μείνουν κλειστοί όπως η ομάδα που βλέπουμε. Κατάλαβα, αλλά απλωθήκαμε. Βλέπετε το λοιπόν, κίνδυνο, βλέπω το ένα ίδιο κίνδυνο φαινόμενο, να γίνεται. Έτσι. Βλέπω το ίδιο φαινόμενο εν εξελίξει. Αλλά έχετε ο κύριο. Μην νομίζετε ότι όλοι θα δεχτούν τον κύριο. Είναι δύο οι θέσεις. Ή ο πιστός τον Χριστό και τον περιμένει. Παρόλη τη συμπάθεια που μπορεί να έχω για το πρόσωπό σου, πρέπει να πω τα τρελοκομεία είναι γεμάτα. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τι για το τρελοκομείο. Έτσι δεν λέω κάτι τέτοιο. Ήθελα να μείνω σε πολύ ευγενικού τόνου, αλλά επειδή φτάνει εδώ η συζήτηση, πρέπει να μιλήσουμε λιγάκι σκληρά. Εκείνο που θέλω να πω όμω, ότι μπορεί να μπαίνει σε κίνδυνο να βρεθεί στο ψυχιατρίο. Με βαριά ψυχοφάρμακα. Αυτό μπορώ να σου πω. Και μαζί, ένα λεπτό. Με συγχωρείτε. Κύριε Παπαθανασίου, αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Οι υπόλοιποι, η μητέρα τη, η αδερφή τη, οι κυρίε θα μπουν και αυτέ στο ψυχιατρίο. Επειδή έχουν μπει στην ίδια κατάσταση και το πρόβλημα δεν είναι οι εμπειρίε που έχουν, δεν είναι οι εμπειρίε που είναι τρελέ. Είναι το τελείω. Είναι η εξήγηση που δίνεται. Αυτά που νιώθουν είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Απόστολο Παύλο και στον Απόστολο Παύλο είπαν ότι ήταν τρελό. Τι ήταν τρελό για την εξήγηση. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Ο Απόστολο Παύλο, η διαφορά μεταξύ του τρελού, του θεότρελου κατά κυριολεξία και του υγιού είναι η εξή. Αν μου έρθει κάποιο και μου πει είδα την Παναγία και είναι ευτυχισμένο, είναι καλά στα μυαλά του και χαίρεται και ζει τη ζωή του όμορφα, θα πω και δεν την είδε. Τι πειράζει. Την είδε, δεν την είδε, δεν θα με πείσει από εκεί πέρα. Αν όμω δει την Παναγία και λέει: α, πρέπει να κάνω αυτό, να κάνω τ' άλλο, τα φαντάσματα, Θεέ μου. Εσεί φοβόσασταν να μείνετε μόνοι σα σπίτι σα, κυρία Νούλα. Η μαμά σα έλεγε: αν κορίτσι μου τρομάξει, έλα σε μένα. Είχατε. Τώρα δεν θέλω να. Εσεί τα πάτε προηγουμένω αυτά. Εγώ είπα ότι ήμουν φοβιτσιάρα και ζούσε μόνο. Το φοβιτσιάρα. Η δύναμη του Θεού. Μα έκανε να μην φοβάστε πια. Κυρίε και κύριοι, ένα λεπτό. Πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε σε Νούλα, διαφημίσει. Ένα τετραήμερο ταξίδι στην Πράγα, στην επωνομαζόμενη Βενετία της Ανατολής. Απολαύστε την τσεχική φιλοξενία, στην απευθείας πτήση των τσεχικών αερογραμμών. Γνωρίστε από κοντά την πανέμορφη πόλη με τα καταπράσινα πάρκα και τις χίλιες εκκλησίες. Shell Tours. Όλος ο κόσμος δικός σας. Shell Tours, Σόλωνο 45 στο Κλονάκι. Τηλέφωνα 3647 843 και 3642 861.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τι λέτε κι εμείς. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Ακούω. Ήρεμα, γιατί αυτό πρέπει να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Ένα λεπτό, γιατί θέλετε, θέλω να ακούσω και τη μητέρα της Νούλας. Τι λέει μετά από όλα αυτά. Ένα λεπτό, κύριε Παπαθανασίου. Ένα λεπτό. Εγώ κατάλαβα πολύ τι θέλετε να πείτε. Ένα λεπτό. Λυπάμαι για όλα αυτά που λέτε. Και μας ακούει όλος ο κόσμος ότι ο Κύριος είπε τον έσκατο καιρό για να βγει σωστή η προφητεία του Ιωήλ, θα χαρίσω το πρέμα μου σε μικρούς ανθρώπους και αυτοί θα κηρύξουν για τη Βασιλεία του Θεού. Και να ξέρετε κάτι, δεν μπορεί χωρίς να λάβεις Άγιο Πνεύμα του Κυρίου να μιλάς τόσο με πάθος για τον Χριστό. Ο Χριστός είναι αγάπη, μας άλλαξε όλη η ζωή, όλη. Εγώ πήγαινα, είμαι Ορθόδοξη Χριστιανή. 48 χρονών τον Κύριο τον ήξερα. Πήγαινα το Πάσχα τα Χριστούγεννα και πήγαινα τυπικά. Από τη στιγμή που αναγεννήθηκα και βρήκα τον Κύριο προσωπικό μου, Σωτήρα μου, την άλλαξε τη ζωή. Όχι κύριε μόνο εμένα, χιλιάδες χριστιανοί. Δεν αμφισβητούμε την εμπειρία σας, αλλά μα την εξήγηση εμπειρία που δίνετε σε αυτή την εμπειρία. Κυρία Κούλα, ένα λεπτό σας παρακαλώ. Κυρία Κούλα, με συγχωρείτε ένα λεπτό, κύριε Παπαθανασίου. Να πιστεύατε, στα φαντάσματα να πιστεύατε, στο Βερζεβούλ να πιστεύατε, θα έχει αλλάξει η ζωή σας. Κυρία, ένα λεπτό. Κυρία Παπαθανασίου, κύριε Παπαθανασίου, μπερδεύτηκα. Κυρία Κούλα, έχουμε και άλλες περιπτώσεις γονιών που θεωρούν ότι. Πώς ήταν εκείνη η περίπτωση τη μητέρα που είχε τα καλά του παιδιού της και νόμιζε ότι ήταν του Λέκα. Ναι, λέω, μήπως, άλλο ένα λεπτό, να ολοκληρώσετε αυτό που θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω, μήπως μερικές φορές οι γονείς που έχουμε τα παιδιά μας αρέσει να πιστεύουμε ότι είναι οι αντιπρόσωποι του Θεού στη γη, μήπως δηλαδή. Εγώ ήμουν πρώτη που είπα μήπως δεν είναι. Αλλά μετά διαβάζοντας, εξερευνώντας την γραφή, γιατί ήμασταν τυφλοί. Πίστευε και μην έρευνας. Να κάνετε λάθος. Όλοι. Ο Κύριος είναι μάρτυρας που με ακούει. Δεν θα πω και ψέμα, γιατί ο Θεός είναι ζωντανός και λοιπόν, εδώ. Μερικές παρατηρήσεις από όσο ακούστε. Άκουσε και είπε η κυρία Αναστασία, έτσι, περί πελατείας. Τι εννοείτε πελατεία? Έχω κομμωτήριο. Έχει και το λέει και στις πελάτες. Έχω κομμωτήριο. Εντάξει, γιατί έλεγα μη χαρακτηρίζετε αυτό που κάνετε πελάτη. Όχι, για τη μικρή την οποία την άκουσα. Δώστε τη μικρή στα παιχνίδια και στην ηλικία. Το παιδί λαβαίνει Άγιο Πνεύμα, κύριε Χατζηφώτη. Μα γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχετε πλάνη ολκής, όχι απλή. Εσείς το νομίζετε, γιατί ποιος είσαστε εσείς να λέτε πρώτα Άγιο Πνεύμα. Και ποιος είστε εσείς να λέτε ότι αγωραβικά το Άγιο Πνεύμα σας έκανε οικογενειακός, φωτισμένους. Πλάνη είναι χοντρή. Ο καρπός μα τη τίποτα άλλο. Αν δεν είναι πώς θα το πω στα ελληνικά, πώς θα υπάρχει πριστέν. Αν δεν σπρώχνεται από το Άγιο, δεν θα βγει να κάνει τέτοιο έργο. Πάντως μετά από το δεύτερο σύζυγο και την ανιψιά θα ακούσω και για τη γάτα σας πλέον. Λυπηρό. Ακούγεται η κυρία Χατζηφωτή, είναι αμαρτία να μιλάει. Μισό λεπτό σας παρακαλώ, πάρα πολύ. Ένα λεπτό, δεν κοροϊδεύω. Δεν πρέπει να έχουμε φόβο Θεού, ακούστε. Φόβο Θεού και αυτά να τα αφήσουμε. Να τα αφήσουμε εκεί που πρέπει. Ομολογείτε τον Κύριο και μην τραπείτε. Βεβαίως να τον ομολογούμε. Άλλο να τον ομολογούμε. Μπορείτε να γελάσει τον Χριστό, αλλά το άγιο κυρία μου. Ακούστε, κυρία μου. Άλλο να ομολογούμε τον Κύριο και μάλιστα εσταυρωμένο. Σήμερα είναι εδώ. Και άλλο να μην έχουμε επίγνωση τη αμαρτωλότητα. Είναι φοβερό. Επιτρέψτε μου. Συγγνώμη. Να μα ελεύσει. Θέλω να σα πει. Κυρία Κούλα, η λέξη αναγέννηση. Κυρία Κούλα, αυτό το ξέρει ο Θεός. Είναι πλάνη. Κυρία Κούλα, κύριε Χατζηφώτη, κυρία Κούλα, επιτρέψτε μου, επειδή έχω το όριο του χρόνου. Κύριε Μπάρλα, ο Χρήστος ο Μπάρλας ήταν ο ρεπόρτερ που παρακολούθησε την έρευνα της εκπομπής. Και εγώ θα ήθελα έτσι τώρα, χωρίς να το ξέρει, θα τον ρωτήσω, να σε ρωτήσω. Παρακολουθώντας από κοντά και την Ούλα και όλη αυτή την υπόθεση, ποια είναι η δική σου αίσθηση? Δεν είσαι ούτε εκπρόσωπος εκκλησίας, ούτε εκπρόσωπος δικός μας, ούτε τίποτα. Πες μου, σε παρακαλώ, τι αίσθηση έχεις? Πριν βγει η συγκεκριμένη εκπομπή, η χθεσινή και η σημερινή στον αέρα, συναντήθηκα με την κυρία Αναστασία και την παρέα της τρεις φορές. Το πρώτο ήταν ότι δεν μου φάνηκαν τρελοί. Και εκεί ήταν και το ερέθιμο το δημοσιογραφικό. Δηλαδή ισχυρίζονταν και πιστεύουν ακόμα και σήμερα, ειδικά η κυρία Νούλα, η Αναστασία, η κυρία Σοφία, 4-5 άνθρωποι ότι επικοινωνούν με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι και το δημοσιογραφικό ερέθισμα. Μάλιστα χαρακτηριστικά μου είπαν ότι και το μαχαίρι στο λαιμό να μας βάλει. Ναι, να μας βάλουν. Εμείς δεν θα το αναιρέσουμε αυτό. Ούτε θα βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό, βέβαια. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα υπάρχει το εξής παράξενο. Ότι μου μιλήσαν, το λέω και ενώπιον, το έχω πει τουλάχιστον 10 φορές, ότι τους θεωρώ παράλογους. Το ξέρουν. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ναι, μου το πιστεύω. Όλοι όσοι δεν το. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι. Σε κάποιον μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Ναι. Και όταν του ζήτησα όλα αυτά να με πείσουν, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου άπιστο θωμά, μου είπαν θα πιστείς από μόνος. Θέλω να πω ότι δεν προσπάθησαν να μου το επιβάλλουν.
Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς είναι αλήθεια. Έτσι, δηλαδή μόνο αυτό. Αν θες, πίστεψε αυτό. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό. Ακόμα και τώρα μετά από όλη αυτή την κουβέντα δεν μπορώ να πιστώ ότι... Συμβαίνει αυτό. Ναι, δεν έχω χειροπιαστά επιχειρήματα. Νούλα, επειδή κλείνουμε, θέλω μία κουβέντα. Ναι, το πρόβλημα είναι που δεν εξήγησα τι μου είπε ο κύριος. Πώς δεν εξήγησες, όλα τα ακούσαμε. Όχι, όχι. Όχι, δεν εξήγησα. Πες μας με μία κουβέντα, ποια είναι η αποστολή σου. Για ποιο λόγο. Όχι, όχι, δεν θέλω πρώτα-πρώτα. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Πες μου. Ναι, εν ολίγης. Ο Θεός με στέλνει να ετοιμαστούν όλοι οι λαοί ότι έρχεται η Δευτέρα Παρασκευή. Αυτά μας τα είπες. Δεν θυμάσαι που μας τα είπες. Ναι, και οι εξηγήσεις των προφητείων. Γιατί όλοι διαφωνούν πάνω στις εξηγήσεις των προφητείων. Όχι, δεν θέλω να μας πεις ειδικά. Θέλω για τέλος να μας πεις. Αν πραγματικά και αυτή τη στιγμή πιστεύεις ότι όντως σου μιλάει το Άγιο Πνεύμα και αν κάποια στιγμή, αν σταματήσει αυτό, γιατί αύριο το πρωί μπορεί να σταματήσει, θα βγεις και θα πεις ότι έκανα λάθος. Εγώ θα σας το πω ειλικρινά μετά βάση ψυχής μου. Αν δεν είναι ο Κύριος που μου μιλεί, ευθεία να με κάνει να πέσω κάτω, γιατί άμα εγώ είμαι αιτία να διαγερθεί ένα παιδί του Θεού, ευθεία να με καταστρέψει. Αν είναι δικό μου έργο ή κανενού σατανά ή κάτι ή κακό, τότε να το αποτρέψει ο Κύριος και προσεύχομαι κάθε μέρα. Και αν είναι του Θεού, δεν θα γίνω θεούμαχος. Αυτό μόνο λέω. Δεκάδες οι περιπτώσεις. Τις εκκλησίες να ετοιμαστεί από το πνημείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Νούλα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτή, κυρία. Έχουμε δεύτερα, κύριε. Ναι, στα δεύτερα. Ναι. Θα την φέρω σε επαφή με τον Μητροπολίτη. Α, Βελγίου, εδώ αυτό μας ενδιαφέρει. Που νομίζω ότι θα την βοηθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της. Μητροπολίτη Βελγίου, θέλετε να την συναντήσει. Στις Βρυξέλλες. Θα του τηλεφωνήσω εγώ να σας δοθεί. Λοιπόν, και να σας βοηθήσει η Εκκλησία να ξεφύγετε από την πλάνη. Λοιπόν, είναι δεκάδες, κυρίες και κύριοι, περιπτώσεις των ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι είναι απεσταλμένοι του Θεού και εκτελούν το έργο του, το ξέρουμε. Τελικά όμως όλοι κρινόμαστε από τα λόγια και όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας. Εσείς θα αποφασίσετε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Να σας πω ότι αύριο στο Κεντρί, πάλι αλλαγή κλίματος, 4 δραματικές οικογενειακές ιστορίες. Γονείς που διεκδικούν τα παιδιά τους από τους πρώην συζύγους τους. Γονείς που αναζητούν τα παιδιά τους πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Αύριο εδώ στο Κεντρί. Γεια σας. We'll be right back.